Κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου και φέτος η Δημόσια και Αντική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας έχει ετοιμάσει μια σειρά αποδράσεις. Το δικό μας σύνθημα λοιπόν για την αυριανή μέρα, δανειζόμαστε, διαβάζουμε, γιορτάζουμε, και 18 εθελοντές και 14 συντονιστές στην Καλαμάτα θα δανειστούμε βιβλία από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και θα πάμε να τα διαβάσουμε σε διάφορους χώρους. Ξεκινώντας το πρωί στις 9 η ώρα από το ΚΕΦΙΑΠ, γιατί αύριο εκτός από την Παγκόσμια ημέρα Παιδικού Βιβλίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Στις 10:30 στη Λέσχη Φιλίας και Αλληλεγγύης, όπου παιδιά θα διαβάσουν στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Στις 11 η ώρα στον Παπαδοπούλιο Βρεφονιπιακό Σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας. Στη 1:30 στον Καταβλισμό Αθηγάνων της Αγίας Τριάδας. Στις 2 η ώρα στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, τόσο στο χώρο συγκέντρωσης των παιδιών, όσο και στα κρεβάτια σε παιδιά τα οποία δεν μπορούν για κάποιους λόγους να σηκωθούν. Και τελειώνουμε τη δράση με ανάγνωση σε 2 ηλικιακές ομάδες στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ. 22 άνθρωποι λοιπόν συνολικά. Δανειζόμαστε, διαβάζουμε και γιορτάζουμε παιδικά βιβλία, βιβλία για το παιδί. Μια ιδέα δεν μπορεί να περπατήσει ποτέ αν δεν υπάρξει γύρω της ο κόσμος ο οποίος θα την πραγματοποιήσει. Έτσι λοιπόν η βιβλιοθήκη με 18 εθελοντές και με φορείς οι οποίοι μας δέχθηκαν να διαβάσουμε στα παιδιά που έχουν λιγότερη πρόσβαση, δυσκολότερη πρόσβαση στο βιβλίο, θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε και να κάνω μία πρόταση, αν θέλετε ένα κάλεσμα. Επειδή αυτές οι δράσεις δεν έχουν νόημα αν είναι επαιτειακές, ευκαιριακές και μία στις τόσο, αυτό που έχει νόημα είναι μέσα στον χρόνο να επαναλαμβάνονται και να δημιουργούνται καινούργιοι πυρήνες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να συνδράμουν. Άρα λοιπόν κάνω ένα κάλεσμα σε εθελοντές φυσικά πρόσωπα, γιατί στις μέρες μας οι συλλογικότητες τείνουν να χαρακτηρίζονται και να μην μας βοηθούν πάρα πολύ, έτσι σε φυσικά πρόσωπα τα οποία θα εθελοντικά θα μπορούσαμε να έχουμε έναν κατάλογο στη βιβλιοθήκη, η κυρία Σωτηράκη βεβαίως, και σε κάθε ευκαιρία να μπορούν να βοηθήσουν, ούτως ώστε αυτή η ανάγνωση που θα γίνει αύριο στους Ρωμά